Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Οφείλουμε από την προηγούμενη εβδομάδα που να θυμίσουμε, και γιατί εμείς δεν αδικούμε κανέναν, ότι με τη βοήθειά σας πιάσαμε τις άλλες μεγάλες φοιτητού πόλεις. Οφείλουμε όμως την Αθήνα, που δεν θα συγκεντρωθεί και το μεγαλύτερο πλήθος φοιτητών. Πάμε καταρχάς ένα γρήγορο πέρασμα. Βασικές περιοχές, οι οποίες έχουμε μεγάλη διαφορά στο εύρος τιμών, και μετά αναλυτικά οι εναλλακτικές μας. Θα ξεκινήσουμε το εξής να πω. Ότι αυτή τη στιγμή η αναζήτηση φοιτητικής αδικίας στην Αθήνα θα είναι ευκολότερη σχέση με το 2018, αλλά όχι σε προσιτές τιμές. Δηλαδή, οι γονείς πραγματικά θα βρουν ευκολότερα σπίτια, αλλά θα τα πιώσουν πολύ ακριβά. Συγκεκριμένα, στο Γουδί Αφισίνια Γκαστονιέρα στοιχίζει το 2019 από 280 320 ευρώ, ενώ το 2016 στοίχισε 160. Το 2017 200. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε μια τιμή ακόμα για 100% επάνω. Ζωγράφου, μια περιοχή την πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές. Το 2018 250 330 ευρώ είναι μια Γκαστονιέρα. Το 2019 από 250 340 ευρώ. Και το Διαράκι από 350 ως 450. Πού οφείλεται αυτό? Είναι λιγοστά τα ακίνητα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, γενικότερα για την μίσθωση, όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε για τους φοιτητές, αλλά μιλάμε γενικότερα. Και πλέον τα ακίνητα που βγήκαν τις βαϊχρόνιες μισθώσεις, αυτό που λέγαμε όλοι, τα 20 ακίνητα που υπάρχουν στις βαϊχρόνιες μισθώσεις, επέστρεψαν αυτή τη στιγμή στις μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά σε τιμές οι οποίες δεν είναι προσιτές. Yeah. Είναι οι τιμές οι οποίες είναι το έσοδο της βαϊχρόνιας μισθώσης που έβγαζε ο ιδιοκτήτης και αφαιρεί τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ναι. Αφαιρεί το κόστος καθαριότητας και λοιπούς λογαριασμούς. Αυτό είναι το κοστολόγιο. Λοιπόν, να ακούσουμε και άλλη μια περιοχή ενδεικτικά για να πούμε τις εναλλακτικές. Η Καλυθέα αυτή τη στιγμή που προτιμούν οι περιοχές όλοι οι φοιτητές της Παντίου και γενικότερα των σχολείς μαγειρικής, στις ιδιωτικές που είναι όμως κάτω. Βλέπουμε ότι το 2016 η Καλυθέα έχει γύρω στα 160 ευρώ, το 18 250-350, το 19 είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές περίπου Καλυθέα, αυξημένη περίπου 10 με 20 ευρώ, ενώ για ένα διαράκι στην Καλυθέα ξεκινάει από 320-400 ευρώ το μήνα. Άρα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις βασικές περιοχές, κρατάμε ευκολότερα μεν, ακριβότερα δε. Ακριβώς. Άρα, αυτό μας πάει στο επόμενο ερώτημα. Εναλλακτικές υπάρχουν, ακριβώς. Πάμε και με τις κάρτες να τις δούμε τι προτείνεται. Ακριβώς. Εμείς λέμε το εξής, ότι ένας φοιτητής αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα μπορεί να σπουδάσει στο κύριο των Αθηνίων Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μάλλον στα δυτικά προάστια, συγγνώμη, θα μπορούσε να πάει σε περιοχές όπως είναι το Περιστέρι, όπου οι τιμές είναι από 220. Να τα πάμε έτσι όπως τα βλέπουμε, έτσι για να τα διαβάζουμε. Ναι, όσοι ενδιαφέρονται να μένουν στο κύριο της Αθήνας, για να μεταφέρονται πολύ εύκολα με μετρό και λεωφορεία. Λόφος Κουζέ, 150-250 ευρώ είναι η Γκαστονιέρα, ένα διαράκι έως 400 ευρώ, βολεύει δύο φοιτητές από 200 ευρώ καθένας. Ακαδημία Πλάτωνος, Άγιος Ελευθέριος, από 250-280 ευρώ και έως 450 ευρώ το διαράκι. Στην Κυψέλη, στην Άνω Κυψέλη, ως 300 ευρώ η Γκαστονιέρα, από 200-300 ευρώ και το διαράκι από 323-80. Η Αμπελόκηπη, μια περιοχή πάρα πολύ καλή για τους φοιτητές, που βοηθάει πάρα πολύ. Που θα είναι πάρα πολύ αμπελόκηποι σε δικασία αυτή από 250-300 ευρώ και από 300-450 ευρώ. Υπάρχει το μετρό, υπάρχει το Γκίζι πάλι που εξυπηρετεί πάρα πολλούς φοιτητές. Τα Πατήσια, μια περιοχή η οποία είναι οικονομική για τους φοιτητές. Τα Σεπόλια, ο σταθμός Λαρίσσος, δηλαδή εύκολη μετακίνηση και γρήγορα. Και έχουμε και άλλες εναλλακτικές, έτσι για να έχουμε μια τάξη πραγμάτων. Να προχωρήσουμε την κάρτα μας και πάμε Γαλάτσι. Γαλάτσι, μια περιοχή που την προτιμούν και οι φοιτητές, γενικότερα την προτιμούν οι φοιτητές και αυτοί που εργάζονται και είναι και οι φοιτητές. Είναι λίγο κέντρο απόκεντρο. Ακριβώς, είναι λίγο κέντρο απόκεντρο. Άρα έως 270 ευρώ, 9 Γκαστονιέρα, έως 40 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για Γκαστονιέρες 30-40 τετραγωνικά. Μεγάλες Γκαστονιέρες. Και διαράκια από 60 τετραγωνικά μέτρα με δύο προδωμάτια είναι από 350-350 ευρώ. Δηλαδή δύο χώρες διαμερίσματα. Το Περιστέρι που μπορεί να το επιλέξει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να σπουδάσει στο ΤΕΙ στο Γάλλιο, θα δει ένα κοστολόγιο από 220-250 ευρώ για μια Γκαστονιέρα και έως 350 ευρώ για ένα διαμέρισμα με δύο προδωμάτια. Να δούμε λίγο κεντρικά νότια προάστια τι γίνεται προς τα εκεί. Δάφνη. Μπορεί κάποιος να πάει στη Δάφνη αυτή τη στιγμή. Στην προηγούμενη καρτούλα μας. Στη Δάφνη από 250-300 ευρώ είναι μια Γκαστονιέρα έως 40 τετραγωνικά μέτρα. Στον Ιμπητός 250 ευρώ, στο Βίον έως 290 ευρώ. Ενώ την Ηλίουπολη πλέον που πάει και το μετρό μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί ένας φοιτητής, δύο φοιτητές πάλι μαζί. Δεν βλέπουμε, 400 ευρώ. Δεν έχει διαράκια μάλλον. Δεν έχουμε διαράκια. Είναι κατά κύριο λόγο περιοχή όπου μένουν οικογένειες και δεν έχει φτιαχτεί ως περιοχή. Πιο μεγάλα ακίνητα. Να προχωρήσουμε την κάρτα μας για να προλάβουμε να τα δούμε. Στο υπόλοιπο του Πειραιά, όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά που θέλουν να διαμείνουν λίγο πιο μακριά από τη σχολή τους, είναι το Κερατσίνι που μπορεί κάποιος να μείνει από 220 ευρώ σε μια Γκαστονιέρα έως 350 ευρώ για διαμέρισμα τριάρι, γιατί είναι δύο δωμάτια. Εντάξει, για τριάρι μιλάμε πάντα. Στον Κορυδαλό, πάλι από 230 ευρώ για Γκαστονιέρα έως 350 ευρώ για ένα σπίτι με δύο πνοδωμάτια. Στο Μοσκάτο, οι τιμές είναι πιο αυξημένες έως 420 ευρώ για δύο πνοδωμάτια, αλλά από 200 ευρώ για Γκαστονιέρα και η Νίκαια έως 370 ευρώ για δύο πνοδωμάτια, για δύο φοιτητές.
Εμείς προσπαθούσαμε τελικά, γενικά κύριε Μπάρμπα, να βγάλουμε μια λογική στους φοιτητές ότι απομακρυνθείτε λίγο από το κέντρο, βλέπετε ότι οι τιμές είναι υψηλές. Μην φορτίζουμε συνεχώς τον υπολογισμό της οικογένειας. Δεν θα είναι πιο δύσκολα. Ναι, τελικά βέβαια οι γονείς μάλλον αποφασίζουν. Οι μητέρες. Εγώ το ξαναλέω και πάλι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Να παίρνουν πρωτοβουλία οι φοιτητές. Ακριβώς. Πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή πολύ σωστά ο Θανάσης ο Καραγιάννης έχει βάλει από πάνω το χρηματιστήριο της φοιτητικής κατοικίας. Αυτό είναι και ένας μπούσουλας, αν θέλετε, και για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, για να υπάρχει και μια λογική στο τι ζητάνε. Ακριβώς. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό να κλείσουμε. Ξέρετε κάτι. Γενικά, κύριε Μπάρμπα, επειδή ακούν όλοι πάρα πολύ από τη μέσα μαζική ενημέρωση των βραχιόνιων μισθώσεων, αυτά τα εισοδήματα που συζητάμε όλοι μας, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι αυτές οι τιμές αφορούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι τουριστικές περιοχές και συγκεκριμένους μήνες του έτους αυτά τα εισοδήματα. Δεν είναι μία λογική για 12 μήνες για μια περιοχή όπως είναι το Περιστέρι, όπως είναι το Εγάλαιο, όπως είναι η Νίκαια, όπως είναι το Μοσχάτο, όπως είναι η Αμπελόκηπη. Μιλάμε για το ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Είναι λανθασμένη λογική αυτή των διευθυντών. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάντα υπεραναλυτικό. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Εκτιματομεσιτών, η Real Estate.